Τραγικός ο επίλογος που γράφτηκε με την αναζήτηση της 61 ετών αγνοούμενης Μαλαματής Μακρύ, που τα ίχνη της χάθηκαν από το πρωί της Κυριακής 30 Ιουλίου και εκδόθηκε Silver Alert το απόγευμα της 4ης 2 Αυγούστου. Οι έρευνες καθ' όλη τη διάρκεια των ημερών ήταν συνεχείς, με τα σωστικά συνεργεία να την αναζητούν. Τελικά, το μεσημέρι της Παρασκευής, η σωρός της εντοπίστηκε στον αστικό ιστό της πόλης, απέναντι από τον ΔΔΕ, στο ρέμα των Αγίων Αναργύρων. Γυναίκα, η οποία είχε βγάλει βόλτα το σκύλο της, εντόπισε τη σωρό της άτυχης σε αποσύνθεση και αμέσως κάλεσε τις αρχές. Η υπηρεσία μας ενημερώθηκε γύρω στις 2:01 και 10 ότι υπάρχει το πτώμα μιας γυναίκας σε αποσύνθεση στο ρέμα μέσα του Τσέλιου. Αμέσως με 6 άτομα φτάσαμε, κάναμε τις απαραίτητες ενέργειες γιατί ήταν και σε ιδιαίτερα δύσκολο σημείο για την ανέρσεσή της, ήταν σε προχωρημένη σύψη. Την βγάλαμε από το ρέμα και περιμένουμε για τις περαιτέρω διαδικασίες. Τραγική ήταν η κατάληξη. Το πρωί γύρω στις 9:30 ειδοποιήθηκα από την κόρη ότι εντοπίστηκε το πτώμα στο ρέμα στην περιοχή απέναντι από τη ΔΕΗ. Έφτασα στο σημείο όπου ήταν ήδη η αστυνομία εδώ. Το πτώμα ήταν σε πεσμένο δύσκολο σημείο, δύσκολη πρόσβαση. Οπότε έπρεπε να εντοπίσουμε τις αρχές, την περιοριστική υπηρεσία για να γίνει η ανάστηση του πτώματος. Πώς την βρήκατε? Από τη γειτονιά ο κόσμος περπατάει τα πρωινά. Λοιπόν, το πρωί ο σκύλος της γειτόνιας σας από εδώ δίπλα, από τις οικοδομές, αισθάνθηκε κάποια μυρωδιά και τράβηξε προς το ποτάμι. Έφτασε η γυναίκα εκεί στο σημείο, είδε το πτώμα και ειδοποίησε την αστυνομία. Είναι στην ακτίνα, όπως είχαμε πει, γύρω στα 1,5 χιλιόμετρο από την περιοχή που εξαφανίστηκε. Ούτε 1,5 χιλιόμετρο, 1 χιλιόμετρο. Από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι... Τα συμπεράσματα είναι ότι έψαξε να βρει το σπίτι της. Χάθηκε η γυναίκα, πήγε σε κάποιο παλιότερο σπίτι που νοικιάζε, απροσανατολίστηκε και ο δρόμος από εδώ οδηγεί στο πατρικό το σπίτι που προφανώς έψαξε να βρει. Λόγω της άνοιας η κατάληξη ήταν μοιραία. Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, καθώς και οι εθελοντές διασώστες της βάσης Σερών του ομίλου ΟΦΚΑΘ, που από την πρώτη στιγμή συμμετείχαν στις έρευνες.